Θα σας πω δύο λόγια για την Επιτροπή μας που συγκροτήθηκε το Μάιο του 2010 με τα πρώτα μέτρα, το πρώτο μνημόνιο και είναι ανοιχτή σε όλους τους συμπολίτες μας που θέλουν να παλέψουν ενάντια στα μέτρα ανεξάρτητα από τις κομματικές ή πολιτικές τους πεποιθήσεις. Να συμβάλλει στη συνεργασία με συλλόγους, σωματεία, φορείς, κινήσεις που αντιπαλεύουν αυτά τα μέτρα. Να ενημερώσει για τις επιπτώσεις των μέτρων, να κινητοποιήσει και να κινητοποιηθεί ενάντια τους. Σήμερα, μετά από 2,5 χρόνια που εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα, βλέπουμε καθημερινά τη ζωή μας να γίνεται χειρότερη, η νεολαία το 50% να είναι άνεργη ή να δουλεύουν τετράωρα. Δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει ένα άνεργο. Η ακρίβεια και η φτώχεια να χτυπάει όλο και περισσότερους από εμάς. Άραγε πόσοι θα έχουν να βάλουν πετρέλαιο μετά την αύξηση ή πόσοι θα ανάβουν τα air condition μετά την αύξηση του ρεύματος. Νοσοκομεία κλείνουν. Οίκα ΕΟΠΗ δεν υπάρχουν. Σε λίγο μόνο οι πλούσιοι θα μπορούν να πηγαίνουν στο γιατρό ή να παίρνουν τα φάρμακα. Οι συνταξιούχοι βλέπουν κάθε μήνα να κόβονται οι συντάξεις τους και οι μισθωτοί να μειώνονται οι μισθοί τους. Τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα που κατακτήθηκαν μετά από πολλές δεκαετίες αγώνων και αίματος πάνε περίπατο. Κανένας δεν ξέρει αν θα πάρει σύνταξη, πόση σύνταξη και βέβαια να μην μιλάμε για τους νέους που δεν θα πάρουν ποτέ. Με το πρόσχημα να σωθεί η χώρα θέλουν να ξεπουλήσουν ό,τι έχει απομείνει από τη δημόσια περιουσία. Δίνουν πλουσιοπάροχα το χρήμα στις τράπεζές τους, τους εθνικούς εργολάβους, τους εφοπλιστές, τους πλούσιους. Και αφού 2,5 χρόνια τώρα μας έσωσε ο Γιωργάκης, ο Παπαδήμος ήρθε και η συγκυβέρνηση να μας ξανασώσει με καινούρια πιο σκληρά μέτρα, με ακόμα περισσότερες μειώσεις συντάξεων, μισθών, αύξηση της φορολογίας, άραγε πόσοι από εμάς φέτος δεν πλήρωσαν φόρο, μέχρι και οι άνεργοι των 360 ευρώ πληρώνουν φόρο. Άραγε πόσοι από εμάς θα έχουν να πληρώσουν το νέο χαράτσι της ΔΕΗ που μας το κάνουν λέει και σε 5 δόσεις, λες και μας κάνουν χάρη. Μας εκβιάζουν καθημερινά χωρίς να ντρέπονται ότι θα χρεοκοπήσουμε. Εμείς που είμαστε ήδη χρεοκοπημένοι, χρησιμοποιώντας την τηλεόραση και τους διάφορους μεγαλοδημοσιογράφους να φοβίζουν τον κόσμο ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν τα νέα μέτρα για να πάρουμε τη δόση, γιατί δεν θα έχουμε να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις, όταν από τα 31 δις τα 25 πάνε στους τραπεζίτες. Χρησιμοποιούν διάφορα τεχνάσματα για να χωρίσουν το λαό, να τον διχάσουν, βάζουν διλήμματα χρησιμοποιώντας τους δημόσιους ενάντια στους ιδιωτικούς υπαλλήλους, τους άνεργους ενάντια στους εργαζόμενους. Χρησιμοποιούν το φόβο ευρώ ή δραχμή. Άραγε πόσοι από εμάς έχουν πάνω από ένα δεκάευρο στην τσέπη τους, αναρωτήθηκε κανείς. Θέλουν όλα αυτά τα μέτρα να σώσουν τις τράπεζες και τα μεγάλα συμφέροντα που όλα αυτά τα χρόνια πλούτησαν στην πλάτη μας και δημιούργησαν την κρίση. Μας θέλουν φοβισμένους, με σκυμμένο το κεφάλι, χωρίς αξιοπρέπεια για να μην αντιδράσουμε. Είναι μεγάλο ψέμα ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αρκεί ο λαός να πει φτάνει πια. Δεν θέλουμε άλλο σώσιμο. Δεν θέλουμε άλλο σωτήρες. Μόνο ενωμένοι, εμείς οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, αγωνιζόμενοι ενάντια σε αυτή την πολιτική, μπορεί να έχουμε μια καλύτερη τύχη για τα παιδιά μας και για ένα καλύτερο μέλλον.
εκείνο που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι όποιος αγωνίζεται μπορεί και να χάσει. Σίγουρα όμως έχει την αξιοπρέπειά του. Όποιος όμως δεν αγωνίζεται από την αρχή έχει ήδη χάσει. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.